Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Escape Rumors Ένα podcast <laughs> Ένα podcast για τους λάτρεις των Escape Rooms, των ιστοριών μυστηρίου και όχι μόνο Είμαι ο Τάσος ή Έλιος Γουανεύ Και εγώ είμαι ο Δεν θα ξαναλέμε τα κάθε επεισόδιο, δεν έχω άλλο <laughs> Είμαστε οι Secret Citizens και μας βλέπετε και μας ακούτε μέσω των streaming υπηρεσιών και του YouTube της Athens Voice Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο, έχει φτιάξει μια ιστορία ο Γιάννη. Τι. Δεν πάω να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω, θα ξεκινήσουμε και θα το πούμε στην πορεία. Οκ. Okay. Να πούμε ξανά για άλλη μια φορά ότι τι ιστορίε που παίζουμε θα μπορείτε να τι βρείτε στο description, σε κάποιο link, σε κάποιο drive. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μα στείλετε και τι δικέ σα ιστορίε για να παίξουμε. Και εμεί θα αναφέρουμε το όνομά σα, θα σα δώσουμε κρυφή. Εννοείται. Και άμα στείλετε τη φωτογραφία, σα βάλουμε εδώ. Σαν να είναι κηδεία. Δηλαδή, να κάνουμε φάνκο pop. Να δεις στην κεντρική την κάμερα. Πίσω να πούμε ότι πίσω από τις κάμερες ο Ραπτόπουλος δεν ήρθε. Αυτή τη φορά. Αλλά έχουμε κάποιον καλύτερο. Ο κόσμος θα το πει, θα το κρίνει. Δόκτορ L, Έλα να το πεις. Έλα λίγο να σε δει η κάμερα. Έλα λίγο. Έλα, έλα. Δεν θέλει. Έλα, βρε. Έλα, βρε. Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη. Λοιπόν, θέλει να ξεκινήσουμε δυναμικά, να πάμε από τώρα. Τι ιστορία έχουμε να παίξουμε σήμερα. Σήμερα θα παίξουμε την πρώτη δικιά μα ιστορία, να είστε ποιητή. Εντάξει, δεν είμαι και. Σενάριογράφο. Σενάριογράφο. Έτσι, το καζίνο θα παίξουμε, έτσι λέγεται το επεισόδιο. Είναι το αγαπημένο μου επεισόδιο όλη τη σειρά που έχει βγει μέχρι στιγμή, γιατί το έχω γράψει εγώ. το καζίνο. ε. Είναι ένα θέμα, εντάξει, εμεί δεν παίζουμε. Ούτε εγώ, το τάσο. Απλά είπαμε έτσι να παίξουμε. <laughs> 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 Ο γιατρό παίζει λίγο πίσω τη γάμα. Σε δίδα yeah. κάνει. Ο γιατρό. Μάλλον κάτι παίζει αυτή. Κοίτα, αφού δεν θέλει να δείξει τη μούρη του, α πούμε ότι παίζει και έχει χάσει και πολλά. Δεν μα νοιάζει. Είναι ένα θέμα που μα αρέσει να γιατί okay. είναι φάνα λοιπόν, για μα. Okay. Οπότε το διάλεξε στο δεύτερο επεισόδιο. Έτσι να παίξουμε λίγο μπαλίτσα, κάτι διαφορετικό. Ε, θα είναι λίγο έτσι ω αν eleven. Δηλαδή θα είναι όχι, τέτοια έτσι, φάση έτσι, καζίνο, έτσι, heist και έτσι. Όχι, έτσι. Έτσι ήταν το αρχικό πλάνο μου. Okay. okay. Μετά το άλλαξα. Και okay. είναι yeah. λίγο περίεργο. Την πλάνο θα το δει. Okay. Νιώθω, έτοιμο να, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πω, πω, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί. Τι μου βάλετε να κάνω podcast να λέω ιστορίε. Χρειάζεται, συγγνώμη, <laughs> χρειάζεται να σημειώνω κάτι στην αρχή. Όχι, θα, σπώ, θα... θα... θα, σπώ, θα, σπώ, θα σπώ. Από όταν χρειάζεται θα, θα μου πει. Ναι. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, λοιπόν, βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου, οδηγά, αλλά οι συνθήκε δεν είναι ιδανικέ. Αφού έχει κρύο, η δρόμοι είναι βρεγμένη από την υγρα... βροχή και την υγρασία. Ακόμα και η ατμόσφαιρα σου μοιάζει αποκμηνικτική, αφού ένα σύννεφο μοιάζει να, να έχει ολόκληρη την πόλη. Okay. Όπου κάνω σαρδάμ, δεν τα ξαναλέω. Αφήστε μα και λίγο ίσω. Οι ακτίνε από τα φώτα του αυτοκινήτου είναι ευδιάκριτε, ω διαπερνούν την, την πυκνή ομίχλη. Ανάβει ένα τσιγάρο, καθώ ακού το ψηλό που πέφτει στην οροφή του αυτοκινήτου και τσιγανή μουσική από μια κασέτα που παίζει το καστόφωνο την οποία έχει βαρεθεί να ακούσει ξανά και ξανά. Εγώ ανάβω τσιγάρο. Ναι. Είναι σίγουρα για μένα ιστορία. Έχω να σου πω. Εμένα με βάλει να με το προηγούμενο. Άντε κάνω. Ο λοιπόν βοηθήσε τη σκέψη σου okay. και σκέφτεσαι πώ θα ξεχρεώσω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Και εκείνη τη σκέψη σου έρχεται φανή αυτή η ιδέα. Αμέσω κόβει ταχύτητα, κάνει δεξιά στην πρώτη στροφή για να βγει στο κεντρικό. Οδηγά 10 λεπτά, και παίρνει την τελευταία έξοδο πριν το αεροδρόμιο. Πριν το αεροδρόμιο. Τελικό προορισμό σου. Το Ποιο. Το καζίνο. <laughs> το καζίνο. Oh. Δεν το περίμενε κανεί αυτό. Δηλαδή έτσι θα ρεφάρω. Έτσι θα ρεφάρω έτσι θα γιατί, τα πάντα. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο κακιά αυτή η σκέψη. Λίγο χαζή αυτή η σκέψη. Δεν έχει σημασία, να... είναι ιστορία. Εντάξει, η ιστορία. Όλα έτσι μπορεί έτσι. να συμβούν. Εμεί δεν υιοθετούμε. Μέσα στην απληκτησία σου, λοιπόν, ίσω και τη χαζομάρα σου, έχω σημειώσει εδώ, να πληρώσει τα χρέη σου, το καζίνο σου μοιάζει σαν τελευταία επιλογή. Φτάνει στο πάρκινγκ του καζίνο, παρκάρει το αυτοκίνητό σου, ανοίγει το ντουλαπάκι του συνοδηγού, βγάζει ό,τι λεφτά έχει εκεί μέσα, μαζί με το τυχερό σου φυλαχτό. Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, κλειδώνει το αμάξ και κατευθύνεσαι προ την είσοδο του καζίνο. Φτάνοντα στην πόρτα του καζίνο, σε υποδέχονται δύο πορτιέριδε, οι οποίοι ανοίγουν τη βαριά αυτή γυάλινη πόρτα για σένα. Με το που παίρνει, βλέπει τα αριστερά σου τη ρεσεψιόν, οι οποίοι σε χαιρετούν και σου δείχνουν να προχωρήσει ευθεία για να βρεθεί στο χώρο του καζίνο. Περνά λοιπόν αυτή την πόρτα που σου δείξανε και μπαίνει ξαφνικά στο λόμπι του καζίνο. Όλα σου μοιάζουν φαντασμαγορικά εκεί μέσα. Με το πλησιάζει σε να παίρνουν οι πολύ δυνατοί ήχοι. Καμπανάκια από τα φρουτάκια, μάρκε από τα παίζα να παίζουν, τσούγκρισμα από τα ποτήρια, φωνέ από ανθρώπου που νικάνε, χαρά, φωνέ λύπη από ανθρώπου που χάνουν. Ο κόσμο είναι παντού. Και η αίσθηση που σου αφήνει αυτή η εικόνα του καζίνου είναι μια μίξη έτσι κλειδί και μια μίξη έτσι φθήνια, μου. Καταλαβαίνει αυτό που σου λέω. Οκ, okay, δηλαδή ναι, βλέπει τα ups and lows δηλαδή, παντού. Είναι τόσο κλειδάτο το, το, χαζίνο, το καζίνο όταν μπαίνει μέσα. Το χαζίνο, καλά το είπα. <laughs> <laughs> Αλλά έχει μια βρωμιά μέσα το καζίνο. Δεν ξέρω αν το νιώθω μόνο εγώ. Ναι, αυτό. είναι αφιλδινέ. Μια... Okay, κατάλαβα. Ήθελα να το σημειώσω αυτό γιατί μου αρέσει έτσι στη σκέψη. Ω, ωραία. Αφού τα φουγκράζει όλα αυτά, λοιπόν, συνειδητοποιεί ότι μετά από τόση ώρα που πρέπει οπωσδήποτε να πα στην τουαλέτα. Οπότε ξεπερνά όλο το καζίνο. Okay. Ακολουθά τα, τα πελάτια που γράφουν βεσέ και μπαίνει στην τουαλέτα να κάνει την ανάγκη σου. Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν τελειώσει και κάνει την ανάγκη σου, ετοιμάζεσαι να βγει πάλι στο λόμπι. Όταν ξαφνικά νιώθει λίγο περίεργα, έχει μια, μια ζαλάδα νιώθει, τα φώτα σβήνουν και πλέον βρίσκει σε το σκοτάδι. Τι κάνει. Οκ, okay. λοιπόν. Ε, Συνεπώ, να συνοψίσουμε να δω ότι έχω πιάσει σωστά mm -hmm. τι πληροφορίε. Έχω φτάσει εκεί πέρα γιατί εγώ είμαι ένα μπατήρη, ο οποίο σαν last resort. Χρωστάει λεφτά. Χρωστάει λεφτά, οκ. Mm -hmm. okay. Και η last resort που έχει είναι ότι θα πάει, θα τα παίξει έτλες, καζίνο, έτλες. θα βγάλει κάποια χρήματα και θα ρεφάρει. Και θα σωθεί. Και θα okay. σωθεί. Ναι, Φτάνω λοιπόν εκεί πέρα, έχω τη reception αριστερά μου, περνάω τη γυάλινη πόρτα, τη μεγάλη που είναι οι και πάω όλο ευθεία. Mm -hmm. Βλέπω τα τραπέζια, βλέπω τα φρουτάκια, βλέπω όλα αυτά τα πράγματα και ξαφνικά με πιάνει. Μπαίνει στην τουαλέτα. Με πιάνει το ότι θέλω να κάνω την ανάγκη μου, πηγαίνω στην τουαλέτα και όταν βγαίνω από την τουαλέτα. Δεν έχει την τουαλέτα, μέσα στην τουαλέτα ακόμα. Είμαι ακόμα μέσα στην τουαλέτα. Μόλι τελειώνει. Το ναι. Και πα να φύγει από την τουαλέτα, σβήνουν τα φώτα. Δεν έχει φύγει ακόμα, είσαι ακόμα στην τουαλέτα. Ζβήνουν... Και νιώθω εγώ παράξενα και σβήνουν τα φώτα. Είναι ζάλι, ρε παιδί μου, κάπω περίεργα. Ο... Κάνει ένα κράου, σβήνουν τα φώτα και τώρα είσαι ακόμα στον πολλού σου δεν έχει βγει ακόμα. Ωραία. Πρέπει να κάνει τώρα, δεν ξέρω, θα δούμε. Ωραία τα φώτα σβήνουν όντω ή αισθάνομαι ότι σβήνουν τα φώτα και λιποθυμάω. Λοιπόν σβήνουν, σβήνουν. Ναι, τα φώτα σβήνουν τα φώτα του ναι. καζίνο. Οκ. Ναι. Okay. Ε, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ψαχθώ, Ωραία. να δω τι έχω πάνω μου, να δω πώ μπορέσω με κάποιο τρόπο, κάποιο φακό από το κινητό ή οτιδήποτε να έχω φω. Το μόνο που έχει πάνω σου είναι τα ρούχα σου. Δηλαδή κάτι παλιέ μπότε που έχει, ένα μαύρο παντελόνι κοτελέ που φορά. Α, είμαι Ένα γκρι που και ένα παρκά που με μεγάλε τσέπε. Μέσα στι τσέπε του παρκά. Mm -hmm. Έχω κάτι. Βεβαίω και έχει όπω είπα πριν, αφού κάπνεσε. Έχω τσιγάρα. Ένα τσιγάρα μαζί με τον αναπτήρα του τύπου ζύπου αναπτήρα. Okay. Έχει το τυχερό σου φυλακτό και ό,τι λεφτά έχει πάρει από το λαπάκι πριν. το Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Το τυχερό μου φυλακτό τι είναι, τι είδο. Θε να το κοιτάξει. Ναι, θέλω να το δω. Είναι ένα σακέρα. Δηλαδή okay. έχει κάτι σαν περίπου πράγματα. Τύπου Νορβηγικά σύμβολα πάνω στην άκρη του Σιδερένια. Okay. Και είναι σαν, κερα... σαν κερατάκι στο υπόλοιπο. Σαν, ε... είναι... σαν αυτά που τα φυσάνε και ακούγονται. Μικρούλοι όμω. Οκ. Ωραία. Και πόσα λεφτά έχω, Έχει <σχύριο> okay. σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχω λεφτά. Έχι να τζογάρω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λοιπόν τον αναπτήρα μου για να δημιουργήσω λίγο φω, να δω λίγο το χώρο εκεί πέρα μου δημιουργεί καθόλου φωτεινότητα ή δεν Εννοείται. Είναι αυτός, αυτό πρέπει να κάνει. Ωραία. Βγάζει λοιπόν τον ζύπο, το, ανοίγει το καπάκι κλακ. Ξέρει, είναι από αυτού του ζύπου που ανοίγουν. Τέλεια. Κάνει το τσακμάκι και με λί... τρεμοπέζει φλόγα, αλλά βλέπει τριγύρω σου κάποια πραγματάκια. Κάτι καταφέρνω Κάτι βλέπει, ναι. Τι καταφέρνω να δω, ρε παιδί μου, εκεί που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Βεβαίω. Το μόνο που βλέπει εκεί είναι η τουαλέτα. Ωραία. Που είχε πάει μόλι, η λεκάνη δηλαδή τη τουαλέτα βλέπει ένα ρολό χαρτί δίπλα από την τουαλέτα, δεξιά, mm -hmm. και αριστερά από την τουαλέτα βλέπει ένα κουτί πρώτων βοηθειών. Ωραία. Το κουτί αυτό μπορώ να το ανοίξω. Πα να το ανοίξει το κουτί αυτό. Θέλω να το δοκιμάσω να το ανοίξω. Έχει να σε σταματάει ένα λουκέτο τετραψήφιων με τέσσερα τέσσερι, ψηφία αριθμών. Τέσσερι αριθμοί λοιπόν. mm -hmm. Να σου πω επίση ότι πίσω σου είναι και η πόρτα που μπήκε σε βέβαια στην τουαλέτα, έτσι. Σωστά. Α, άρα δεν ήταν ότι είχε και μέσα, α πούμε, χωρίζεται τουαλέτα σε διαφορετικέ λεκάνε. Είχε μία λεκάνη, α πούμε. Μπαίνει μέσα, μία. Μία. Και είναι η τουαλέτα, δεν είναι ότι έχει θαλάμου. Όχι, είχε θαλάμου, θα σου πω. Ναι. Αλλά εσύ ήσουν αμέσω στην τουαλέτα, δεν αποκατούρε τη δηλαδή. <σύ> μέσα α, Α, άρα εγώ αυτή τη στιγμή είσαι δεν είσαι και έχω βγει καν. Ωραία. <σύ> Μπορώ να δοκιμάσω να βγω. Εννοείται. Θε να δοκιμάσει να βγει. Ναι. Πα λοιπόν στο ένα χέρι έχει τον που τρέμο παίζει, <σύ> ξέρει εσύ σάς, να κοιτάξει να δει τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για πίσα κοντά δηλαδή. Σωστά, σωστά. σωστά. Και μετά το χέρι κάνει κλακ να ανοίξει την πόρτα και την ανοίγει. Ωραία. Και βγαίνει έξω. Και βγαίνω από έξω. Άρα αυτή τη στιγμή είμαι α πούμε εκεί που είναι οι πτήρε τη τουαλέτα. Κανονικά. Λοιπόν, Εκεί, πριν, όταν μπήκε εσύ με στην τουαλέτα, είχε κάποιου Ναι. Τώρα όμω δεν υπάρχουν αυτοί οι νηπτίρε, ούτε άλλε τουαλέτε που ήταν δίπλα. Είναι ένα διάδρομο πολύ, <laughs> okay. πολύ μακρύ. σε backroom, κόλλησα. Είναι ένα πολύ μακρύ διάδρομο, ναι. όπου ε, είναι full σκοτεινό, δεν βλέπει τίποτα. Δηλαδή, χωρί τον αναπτήρα που έχει. Δηλαδή, είναι η μόνη φορά που το τσιγάρο σου έσαι ζωή. Ναι. τι πιστεύει ότι αν δεν έχει τον αναπτήρα. Δεν θα βλέπει τίποτα. Θα έδινε ποτέ από εκεί μέσα. Ωραία, Αλλά στην ακρη του διαδρόμου βλέπει λίγο φω. Άρα, εγώ βλέπω ένα, ένα διάδρομο, α το πούμε, Μουλάβο. με φω στην άκρη. Ωραία, πριν φύγω προ το διάδρομο, θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Θα θέλω να κάνω λίγο unfold το ρολό χαρτί. Το κάνει. Βλέπω κάτι γραμμένο πάνω. Κάτι. Είναι ένα χαρτί, δεν έχει τίποτα απολύτω. Ωραία, θέλω να κόψω το χαρτί και θέλω να το βάλω στην τσέπη του παρκά να έχω μαζί μου λίγο χαρτί. Okay. Έτσι. Μπορώ να το κάνω αυτό. Εννοείται, εννοείται. Παίρνει λοιπόν το χαρτί, το βάζει στην τσέπη του παρκά. Και έχω μαζί μου χαρτί. Έχει μαζί σου χαρτί. Για εννοίτη. πάνω ενδεχόμενο. Ωραία. Ε, στην τουαλέτα, πριν φύγουμε επίση, είχε τίποτα άλλο μέσα, κάτι γραμμένο πάνω στην πόρτα, ίσω. Έψαχνε τα πάντα όσο που καλά μπορούσε. Με το... με Γιατί δεν το... βλέπει τι πολύ καλά. Δηλαδή, σκέψου πόσο φω, 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 πόσο φω βγάζει ένα ζύπο. Λίγο. Ε, αλλά δεν βλέπει τίποτα. Όλα του φαίνονται ψυχολογικά. Δηλαδή, μέσα στην τουαλέτα δεν άλλαξε τίποτα. Απ' έξω όμω είναι όλα διαφορετικά. Απ' έξω, είναι... άρα μέσα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όχι. Ε, ούτε έχει να μα πατήσω κανένα καζανάκι, α πούμε. Τίποτα, Μπορώ να πατήσω. Τίποτα. Εντάξει, okay. ωραία. Πάμε να δούμε λίγο προ το φω. Ε, δεν ακούω και τίποτα έτσι. Δηλαδή, έχει ψυχέ, chips. Από εκεί που γίνονταν χαμό, μετά το blackout που έγινε αυτό, δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Ωραία. Ε, πάμε λίγο προ το φω του διαδρόμου. Θέλω να περπατήσω το διάδρομο και όσο περπατάω, να κοιτάω δεξιά-αριστερά, τείχου, σταβάνια, παταωμάτα, ξέρει να είμαι λίγο. Τέλεια. Περπατάω λοιπόν τον διάδρομο. Ο διάδρομο φαίνεται τεράστιο για κάποιο λόγο. Και προ... έχει κάποιε ψηλοστροφέ, δηλαδή, ξέρει, δεν είναι απλά ευθεία γιατί δεν βλέπει το τέλο τι έχει. Βλέπει ένα φω να βγαίνει από την άκρη του διαδρόμου. Οπότε σε ακολουθώντα αυτό το φω όσο μπορεί, βλέπει και του τίγου όπω είπε. Αλλά δεν βλέπει τίποτα, είναι απλά τυχή. Φτάνοντα λοιπόν στην άκρη αυτού του φωτο, στο φω, ξαφνικά βγαίνει στο λόμπι του καζίνο. Αλλά δεν είναι το ίδιο το καζίνο όπω ήταν πριν. Ο γόνο φαίνεται πολύ μικρότερο από ό,τι ήταν πριν. Δεν υπάρχει κανένα άνθρωπο εκεί. Α, είναι άδειο. Κανένα. Mm -hmm. Και βλέπει ότι είναι λίγο τα μηχανήματα και τα τραπέζια σαν μέσα στα 70. Δηλαδή, σαν έχει πάει πίσω στον χρόνο κάπω. Οκ, okay, είναι σαν να είμαι δηλαδή σε time travel κατάσταση mm -hmm. τώρα. Άρα υπάρχουν ακόμα, δηλαδή ναι. βλέπω κανονικά τα παιχνίδια του καζίνο κτλ. Αλλά είναι, έχουμε πάει σε άλλη εποχή ναι. και δεν υπάρχει και άνθρωπο μέσα. Σωστά. Ωραία. Το πρώτο παιχνίδι που βλέπω πιο κοντά μου, ποιο είναι. Θέλω να σου περάσει λίγο το χώρο όλο Ναι, ολοκ, θέλω να σου πει: Θέλω να δω λίγο το χώρο, το καινούριο πλέον που έχει διαμορφωθεί. Από εκεί που στέκεσαι στο τέλο του διαδρόμου, βλέπει. Όχι πολλά παιχνίδια όσο ήταν πριν, δηλαδή πολύ πιο λίγα παιχνίδια. Βλέπει ένα τραπέζι με πράσινη τσόχα μπροστά σου ευθεία σου δηλαδή. Ωραία. Δίπλα από αυτό, δηλαδή αριστερά από αυτό όπω το βλέπει, βλέπει άλλο ένα τέτοιο τραπέζι παρόμοιο. Ωραία. Και δίπλα από αυτό βλέπει ένα μηχάνημα. Δίπλα από το αρχικό ή από το, από το δεύτερο. Αριστερό. Okay. Βλέπω ένα μηχάνημα το οποίο τι είναι, με κουλοχέρι. Θα δούμε όταν πα κοντά. Ωραία. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει από εκεί. Αυτά βλέπω. Απέναντι από αυτά. Απέναντι από αυτά, ναι. Βλέπει πάλι δύο τραπέζια. Το ένα φαίνεται να έχει κάτι περίεργο δίπλα. Δηλαδή στο τέλο του τραπεζιού φαίνεται να έχει κάτι λίγο, δεν μπορώ να καταλάβει ακριβώ τι είναι. Ωραία. Και τώρα πάλι φαίνεται λίγο παράξενο το τραπέζι, δεν ξέρει ακριβώ τι είναι. Επίση, δίπλα από το πρώτο τραπέζι, στε... δηλαδή όπω τα βλέπει αυτά τα δύο αριστερά, mm -hmm. έχει μια πόρτα που είναι ανοιχτή και από πάνω γράφει μπαρ. Και από την άλλη πλευρά, στα δεξιά δεν τραφούν δύο. Για τα πρώτα μου λε, συγγνώμη τώρα. Τα πρώτα τα δεύτερα τραπέζια. που είναι απέναντι. Α, από τα δεύτερα, ωραία. Όπω μπαίνει, ναι. στα αριστερά σου. Ναι. Έχω δύο τραπέζια. Τρία, δύο τραπέζια και ένα, και Και δεξιά σου, στη πλευρά του καζίνου, έχει αυτά τα δύο τραπέζια που σου είπα. Δύο τραπέζια και δίπλα μια πόρτα που λέει μπαρ από πάνω. Μπαρ και στι... από την άλλη πλευρά, ναι. δηλαδή δε... Δη, όπω βγαίνει φουρ δεξιά σου, ναι. έχει άλλη μια πόρτα που λίγο βλέπει και γράφει «cashier». «Cashier», ωραία. Αλλά αυτή είναι η πόρτα σου φαίνεται να είναι κλειστή. Α, ενώ του μπαρ είπαμε είναι ορθά Ωραία, λοιπόν, α πάμε λίγο με τη σειρά. Okay. Θέλω να πάω στα πρώτα τραπέζια από αριστερά μου, να δω το πρώτο ας πούμε, τραπέζι, το πιο κοντινό μου, τι είναι. Το πρώτο λοιπόν τραπέζι φτάνει εκεί και το παρατηρήσει Είναι ένα τραπέζι λίγο βαλ στο σχήμα του. Mm -hmm. Έχει μια πράσινη τσόχα, έχει ένα κουτί πάνω κουτί. Κουτί που φαίνεται να μην ανοίγει. Το κουτί είναι πάνω εκεί α πούμε σταθεροποιημένο. Και βλέπει πάνω, σωστά, και βλέπεις πάνω στην τσόχα το εξή. Βλέπει αυτή εδώ την εικόνα. Περίγραψε την εικόνα λίγο. Ωραία, λοιπόν, στην εικόνα λοιπόν, βλέπουμε το. Αυτό, να, να πω κάτι. Αυτό που βλέπει εκεί είναι πάνω στη τζόχα. Okay. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα χαρτιά πάνω, πάνω, στη τζόχα. Είναι σαν ένα printed πάνω στη τζόχα. Α, δεν υπάρχουν mm. χαρτιά. Οκ. Okay. Άρα είναι σαν ένα printed πάνω στη τζόχα. Όλα αυτά που ε, βλέπει εκεί. Είναι α πούμε σαν να έχουν ανοίξει φύλλα πόκερ, για όσου ξέρουν. Και έχει ανοίξει το 7 καρδούλα, το 5 καρδούλα, ο άσο μπαστούνι, το 4 μπαστούνι. Και η καρδιά βαλέ. Και φαίνεται ότι ένα από του δύο παίκτε που φαίνονται εδώ έχει λάβει φίλο, και το φίλο που έχει λάβει είναι ο Άσο Καρδούλα. Καλό φίλο. Καλό φίλο. Αυτή τη στιγμή είναι δυνατό. Δυνατός. Θε να περιγράψει λίγο ακόμα τι άλλο έχει. Δηλαδή, βλέπει πάνω πάνω το κουτί. Σωστά, πάνω που πάνω υπάρχει το κουτί. Επίση, φαίνεται ότι λείπουν τρει κάρτε. Είναι δηλαδή... σαν να είναι δύο παίκτε. Είναι δύο παίκτε ουσιαστικά. Ωραία. Έχει ένα χ στον έναν και ένα τικ στον άλλον. Ωραία. Τα λέω, τα λέω για, το, για το podcast. Καλά δηλαδή. κάνει, καλά κάνει. Και έχει και δύο κυκλάκια που φαίνονται σαν να είναι για να ποντάρει εκεί. Ωραία, Γιατί ξέ, πώς... ξέρει από κάτω ή τα ξέρει ξαναπάει, α πούμε, γνωρίζει. Άρα έχουμε τα κυκλάκια που είναι για το ποντάρισμα. Πάνω από τον άσο καρδούλα που έχει μοιραστεί στον ένα παίχτη υπάρχει ένα χ. Μια δεύτερη κενή θέση για κάρτα. Και ο άλλο παίχτη έχει δύο κενέ θέσει για να λάβει κάρτα. Mm -hmm. Δεν έχει λάβει κάποια. Πάνω από τη μία έχει ένα τικ και έχει και αυτό ένα κενό ας πούμε, σημείο για ποντάρισμα. Φωστά. Ωραία. Ε, ο ένα παίκτη μου φαίνεται ότι έχει πολύ καλό χέρι αυτή τη στιγμή. Αλλά το χ δεν καταλαβαίνω τώρα τι σημαίνει. Ότι ε, Αυτή τη στιγμή, όπω τα βλέπω εγώ τα πράγματα, βλέπω ότι ο άλλο που έχει το χ έχει πολύ δυνατό φύλλο. Αλλά έχει ένα χ από πάνω. Και αυτό με δυσκολεύει λίγο. Δηλαδή έχει πέρα στου άσου αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Για να νικάει ο άλλο, φαντάζομαι ότι ο μόνο συνδυασμό που νικάει είναι το να σηκώσει δύο καρδούλε. Άρα μπο, μπορώ να υποθέσω ότι αυτό που έχει το τικ έχει ρίγα και ντάμα, καρδούλα. Κονεσού τι θέλει. Ωραία. Μπορώ, Αλλά... μπορώ να δοκιμάσω να βάλω. Καταρχά, συγγνώμη, να ξαναδώ λίγο το κουτί. Το κουτί μου δίνει κάποια άλλη πληροφορία. Είναι απλά Όχι, κλειστό. Είναι ένα κλειστό, κου, κου, είναι ένα κλειστό κουτί ξύλινο. Δεν έχει συνδυασμό. Στη θέση που βάζουν συνήθω οι dealers, εκεί που βάζουν οι dealers τα chips, τα mm -hmm. ουσιαστικά έχει ένα κουτί. Δεν υπάρχουν τα chips. Αυτό είναι η διαφορά. Είναι κλειστό όμω. Θα το αφήσω το τραπέζι αυτό mm -hmm. προ το παρόν. Mm -hmm. ε, πάμε λίγο και στο δεύτερο τραπέζι. Το δεύτερο τραπέζι μοιάζει λίγο με το πρώτο, mm -hmm. αλλά δεν είναι ακριβώ το ίδιο σχήμα. Είναι σαν να είναι φέτα που καρπούζει το σχήμα του. Άρα ίδιο. είναι λίγο πιο χοντρό, α το πούμε. Όχι, είναι, έχει δύο γωνίες και μετά κάνει, κάνει μια, μια καμπύλη. Έχει δύο γωνίε. Ναι, είναι δηλαδή γωνια γωνία-καμπύλη. Ah, είναι σαν ένα μικύκλιο. Α, κατάλογο. Σαν ένα κύκλο, α πούμε. Πάλι και αυτό έχει πράσινη τζόχα, το οποίο έχει πάλι πράγματα πάνω όπω το κοιτά. Mm -hmm. Και, και έχει και αυτό ο κουτί Έχει και αυτό ένα ε, ξύλινο κουτί επίσης Το οποίο σου φαίνεται λίγο πιο μακρόστονο από το προηγούμενο Και βλέπεις αυτά πάνω Α μάλιστα και okay. εδώ λοιπόν βλέπουμε Για να το περιγράψω και στον κόσμο Τι είναι σαν να έχουν μοιραστεί δύο φύλλα Στο τραπέζι Είναι ο άσος μπαστούνι Δίπλα είναι κενό και έχουμε τρει παίκτε αυτή τη φορά. Έχουμε πάλι χώρο για να βάλουν το ποντάρισμά του. Ο πρώτο έχει δύο φύλλα και από πάνω έχει ένα χ. Ο δεύτερο έχει δύο φύλλα και από πάνω ένα, μια παύλα ή ένα πλήν. Και ο τρίτο έχει και αυτό δύο φύλλα. Και να, όταν λέω δύο φύλλα. Ε, χώρο για δύο φύλλα, μάλλον. Και έχει ένα τικ. Μάλιστα. Ουσιαστικά το βλέπω ότι αυτό συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα τραπέζι blackjack. Να βοηθήσω του. <laughs> Σωστά. Το πρώτο ήταν ένα τραπέζι poker και εδώ έχουμε ένα τραπέζι blackjack. Ωραία, Πάμε λίγο να δούμε το μηχάνημα Πάμε. που είναι δίπλα σε αυτά. Κοιτάζει λοιπόν το μηχάνημα για τα φρουτάκια. Mm -hmm. Είναι ένα παλιό μηχάνημα, δηλαδή δεν είναι όπω αυτά που έχει συνηθίσει εσύ. Δεν έχει οθόνη. Δεν έχει οθόνη. Έχει τρει κυλίνδρου, οι οποίοι γυρνάνε, φαίνεται να γυρνάνε δηλαδή. Α, είναι τρει, οκ. Okay. Ε, βέβαια είναι ισβιστό το μηχάνημα, δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Mm. Από κάτω από του κυλίνδρου παρατηρεί ότι έχει μια εσοχή και την πλά γράφει ένα επί κίτρινη μάρκα. Και από κάτω έχει ένα τζαμάκι το οποίο φαίνεται από πίσω να έχει κενό. Mm -hmm. Μοιάζει και αυτά που πέφτουν τα εισιτήρια εκεί στα. Εκεί που πέφτουν τα κρέτζι. Σωστά. Σώστημα, τα... Δεξιά λοιπόν από το ταμπλό του εκεί στο μηχάνημα παρατηρεί και ένα στικεράκι που έχει, σαβελάκι να δείχνει δεξιά και να λέει pull, αλλά δεν βλέπει κάτι εσύ να, να τραβήξει. Άρα λέει pull, αλλά δεν υπάρχει ο κουλοχέρι, α το πούμε. Λείπει. Προσανατολίζομαι τώρα ότι πρέπει να βρούμε μία κίτρινη μάρκα για το κάνουμε να δουλέψει αυτό. Και Πρέπει να βρούμε και ένα κουλοχέρι για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Το μηχάνημα. Ε, άμα βάλω το χέρι μου εκεί που είναι το τζαμάκι, δεν μπορώ να πιάσω κάτι. Ά, βάζεις το χέρι σου κάνω, αλλά δεν έχει τίποτα. Γίνει και ένα τελείω. Άμα το πατήσω να μπουνί Ωραία. Είδαμε και το μηχάνημα. Mm -hmm. Πάμε να κάνουμε άλλη μια βόλτα. Πάμε να δούμε από την άλλη μεριά, mm -hmm. εκεί που είναι κοντά η πόρτα του μπαρ, πάμε να δούμε αυτά τα δύο τραπέζια. Ωραία. Θέλω να δω το πρώτο. Το, πιο... το αριστερά ή το δεξιά. Θέλω να δω ποιο είναι πιο κοντά στην πόρτα που λέει μπαρ. Ωραία. Άρα θέλω να δω το δεξιά. Ωραία. Το δεξιά λοιπόν το τραπέζι είναι ένα τετραγωνισμένο λίγο τραπέζι. Είναι λίγο πιο τετράγωνο. Και το περίεργο που έχει είναι ότι έχει κάτω τσόχα που έχει κάτω αριθμού, αλλά είναι, τα τυχόματα του είναι περιψωμένα. Δεν πρέπει να δει κάτι άλλο εκεί, μόνο αυτό έχει. Άρα συγγνώμη, για ξανά μου λίγο πώ είναι αυτό. Είναι ένα τετράγωνο. Είναι ένα τραπέζι Ωραία. σαν και αυτό εδώ. Είναι ένα τετράγωνο τραπέζι. Ωραία. Αλλά σκέψω ότι οι άκρε του είναι πολύ περιψωμένε. Δηλαδή είναι χαμηλά το. Η τσόχα του και η τσόχα το... του είναι χαμηλά. Ωραία. Δεν είναι όπω τα άλλα που είναι flat. Άρα είναι λίγο σαν αυτό που παίζουν ζάρια, Σωστά. θα έλεγε. Σωστά. Και εγώ δεν έχω ζάρια πάνω μου. Όχι. Δεν έχω ζάρια πάνω μου. Τι, τι τζογαδόρο είσαι άμα δεν έχει ζάρια πάνω σου. Γιατί εσύ κυκλοφορεί με ζάρια, ρε. εγώ δεν είμαι τζογαδόρο. Σωστά. Ο γιατρό που είναι για τρέχει πάνω σου ζάρια. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Λοιπόν, άρα είναι ένα τετράγωνο τραπέζι, το οποίο έχει περιψωμένα τα άκρα του. Και μέσα δεν υπάρχει. Έχει νούμερα μέσα. Το έχει ταμπλο. νούμερα ο, που έχουν όλα τα ταμπλό που έχουν ζάρια, ουσιαστικά. Πάμε και στο αριστερό τραπέζι που είναι πιο κοντά στην Πόρτα Πολιμπάρ. Το αριστερό τραπέζι, όσο πλησιάζει, καταλαβαίνει λίγο τι είναι γιατί βλέπει δεξιά να έχει ένα, μια τσόχα με πολλού αριθμού πάνω, από το 0 μέχρι το 36. <laughs> και αριστερά βλέπει ένα στρογγυλό πράγμα. Τη ρουλέτα. Τη ρουλέτα. Μια στρογγυλή λοιπόν ρουλέτα. Η ρουλέτα είναι φυσιολογική, είναι κανονικά. Είναι mm -hmm. Είναι σαν αυτήν εδώ. Ακριβώ. Ε, ε, η Μέρση, η εκπομπή. Ε. Κάτσε να δει μετά. <laughs> <laughs> Για συνέχιση. Άρα είναι μια φυσιολογική ρουλέτα. Δεν, πειρα... δεν φαίνεται πειραγμένη ούτε να λείπει κάποιο αριθμό. Τίποτα. Είναι μια κακά... τέλεια ρουλέτα, δεν έχει τίποτα. Ε... Απλά είναι παλιά ρουλέτα, δηλαδή δεν είναι όπω αυτέ που είναι τώρα που είναι τόσο γυαλιστέ. Είναι λίγο πιο παλιά εκεί. Είναι πιο παλιά. Όχι όλα τα τραπέζια, όλα δηλαδή φαίνεται ότι είναι σαν και αυτά που έχει στο καζίνο, αλλά είναι λίγο σαν ένα πάλι που έχει όλα τα τραπέζια. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε είναι πιο σεβεν τη mm -hmm. όλα. Είναι λειτουργική. Μπορεί να τη γυρίσει. Μπορεί να τη γυρίσει, ναι. Τη γυρνάω. Τη γυρνά, δεν δηλαδή, γίνεται τίποτα. Γυρνάει κανονικά. Η mm -hmm. υπάρχει. Όχι. Λείπει η <laughs> ωραία. Και τώρα πριν. Πάω να δω το τραπέζι που βρίσκεται. Συγγνώμη, εκεί που είναι. Το, ο, η πόρτα Κάσιρ υπάρχει και άλλο τραπέζι. Όχι. Τελειώσαμε μετά, δεν το έλεγα. Λέω μετά τα δεμένα. Ωραία. Θέλω να πάω τώρα στην πόρτα που λέει μπαρ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κουραστικό αυτό που κάνω. Εγώ κάνω λίγο βόλτα. Εγώ έτσι που είχα παίξει. Να ακούμε όλοι και λίγο τι υπάρχει στο χώρο. Αυτό να είναι, και, ό, ό, και εγώ. Αυτό το κάνω okay. έτσι. Ε, πάμε να δούμε λίγο την πόρτα του μπαρ που είναι ανοιχτή. Καταρχά πριν περάσω την πόρτα, να δω λίγο καλύτερα. Βλέπω από πάνω μια πινακίδα που λέει μπαρ. Πρόσεξε τώρα. Φτάνει εκεί, βλέπει τα πετσαρίε δεξιά και αριστερά που έχει. Ναι. Επίση δεν έχουν κάτι. Είναι παλιές τα πετσαρίε έτσι, πάλι πριν τύπου 70's. Ωραία. Από πάνω γράφει με μια χρυσή τικέτα μπαρ. Δεν βλέπει. Ναι, είναι έτσι αυτές τι παλιές δηλαδή. που είναι. Σκάσει τα α πούμε. Και αυτό δεν βλέπει κάτι το περίεργο. Χρυσή ετικέτα λοιπόν. Αυτή την πιάνω. Μπορώ να την ναι, φτάνω να την πιάσω. Δηλαδή, ε, είναι λοιπόν... πάνω από την κάσα. Άμα είσαι ψηλό, δεν ξέρω πόσο ψηλός είσαι. Ε, εντάξει. <laughs> Πάμε ευθεία. Να μπούμε μέσα. Είναι και ζυστά. Βλέπω. Τα φώτα είναι ανοιχτά. Δεν έχεις, απλά δεν έχει διάκομα τι έχει γιατί ουσιαστικά είσαι στο πλάι τη ετικέτα. Δεν αντικρίζεις δηλαδή ακριβώ όλη τη τέτοια. Που βλέπεις μπροστά σου το τίποτα ουσιαστικά. Πριν μπω μέσα, ναι. θέλω να φωνάξω. Μ' ακούει κανεί. Δεν σε ακούει κανεί. Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει κανείς, αλλά δεν μου απαντάει Ωραία. Θέλω. Έχω κάτι τριγύρω μου που να μπορώ να το πιάσω, να το πετάξω μέσα στην πόρτα. <laughs> θέλω Όχι. να βρω κάτι, ξέρεις, Δηλαδή, ένα ποτήρι. Έχει δίπλα, α πούμε, κανονικά νεροχύτη με ποτήρια, είναι μπαρ κτλ. Πριν μπω, ή. Τίποτα. Δεν είναι είναι κενό. Δηλαδή, σκέψτε είναι το λόπι του καζίνο, το οποίο περιέχει τα παιχνίδια. Ναι. Και είναι μόνο αυτά. Δεν έχει τίποτα άλλο εκεί μέσα. Είναι εντελώ Πριν, όταν ήσουν πριν, είχε πιο πολλά πράγματα. Α, Αλλά τώρα, σου άλλαξε ο χώρο, ναι. Έχει αυτά τα πέντε πράγματα και τίποτα άλλο. Ε, θέλω να πάρω το. Αυτό που έχω πάρει στο παρκά μου, mm -hmm. να κάνω μια μπαλίτσα με λίγο από αυτό, δεν θα χαλάσω όλο το χαρτί μου, mm -hmm. και να την πετάξω μέσα την μπάλα από το χαρτί υγεία μέσα από την πόρτα. Okay. Το κάνω. Το κάνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. τίποτα, τίποτα. Πάμε ευθεία κι εμεί τώρα. Αποφασίζει λοιπόν τελικά να μπει μέσα στο μπαρ, mm -hmm. να δει τι γίνεται και βλέπει ένα μπαρ ξύλινο mm -hmm. με πολλά μπουκάλια, και από κάτω από αυτό το μπαρ, λοιπόν, με το, με το ξύλινο, έχει το, το, ένα πάσο ξύλινο πάλι που έχει πάνω από τρία και άλλα πράγματα. Μπαρόειδη, ρε παιδί μου. Πίσω λοιπόν από τον μπαρ, βλέπει κάτι το οποίο σου σοκάρει. Τι βλέπω. Βλέπει έναν τύπο, ο οποίο δεν έχει κεφάλι. Είναι αόρατο. Ναι. Δεν έχει χέρια, δεν έχει τίποτα. Ναι. Αφού λέει μόνο ένα σμόκιν Άρα βλέπω. Βλέπει τα γάντια του. Α, οκ. Okay. Και αυτό κάθεται και καθαρίζει ένα ποτήρι με το χαρτί που πέταξε μόλι μέσα. Το οποίο σε και καθαρίζει ένα ποτήρι. <laughs> <laughs> και σε κοιτάει έτσι, α δεν κάνει τίποτα. Οκ. Okay, άρα απλά βλέπω ένα σμόκιν και τέτοια κρεαρούμενα. Ε, θέλω να κάτσω στον μπαρ mm. μπροστά του και να του κάνω έτσι, ξέσ, ε, να τον χαιρετάω ουσιαστικά, σαν, να του πιάσω την προσοχή θέλω. Σε βλέπει λοιπόν, φαίνεται ότι γυρνάει το σώμα του μπροστά σένα, mm. αφού κάθεσε στο μπαρ, σου βγάζει ένα ποτήρι και σου βάζει λίγο whisky. Και μου βάζει whisky. Mm. Θα πιω λίγο whisky. Θα mm. Έχει κάποια γεύση συγκεκριμένη. Σου μοιάζει λίγο. Δεν έχει ανάπτυξη τη whisky, σου, ξέρει, σου μοιάζει λίγο σαν. Από... Βαρύ και παλιό whisky, ρε παιδί μου, δεν το έχει ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο, α πούμε. Ωραία. Αυτό δεν μπορώ να του μιλήσω. Θέλω να του Πώς πω. Ναι. Ε, ξέρω, άρχισα να του μιλάω κανονικά στη στην γλώσσα ναι. μου. Ότι καλησπέρα. Ε, θα μπορούσα να μου πείτε πού βρίσκομαι, α πούμε. Αυτό φαίνεται να μην τον νοιάζει τι του λε και να μην σε ακούει τόσο. Δηλαδή, όταν του μιλά, φαίνεται ότι κάτι κάνει, αλλά να δε, δεν μπορεί να σε απαντήσει κάπω. Άρα, με ακούει. Σε ακούει. Ωραία. Ε... Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι σε ακούει και ότι αν του ζητήσει κάτι πιθανότατα να στο φέρει, α πούμε, ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να σου απαντήσει. Ε, από πίσω τα μπουκάλια που βλέπω έχουν σημασία. Μπορώ να δω κάποια συγκεκριμένη μάρκα ή κάποια άλλη. Είναι σειρά. κάποια μπουκάλια που δεν τα γνωρίζει, γιατί είναι παλιά. Είναι παλιέ μάρκε. Βλέπει κάποιε νόρμε παλιές παλιέ μάρκε. Γνωρίζει, αλλά δεν φαίνεται κάτι να σε από εκεί. Όχι, ούτε χρωματικά. Τίποτα. 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 Άρα είμαστε. Τα μπουκάλια, είναι το πάσο το ξύλινο. κάτι στο οι γκρουπιέριδε καμιά φορά, ναι. αν δεν θυμάσαι. Και όπω καθαρίζει το και μετά σταματάει να καθαρίζει κάποια στιγμή και κάθεται κάτι, κάτι εκεί απέναντί σου. Δεν λέει παίζει με μια μάρκα, μια κόκκινη μάρκα έχει στο χέρι του. Έχει μια κόκκινη μάρκα. Ναι, ναι. Ωραία. Του λέω. Θα πετάρουμε, του λέω. Θα παίξουμε. Σου βάζει τη μάρκα πάνω στο τραπέζι. Μου βάζει τη μάρκα πάνω στο τραπέζι. οκ okay. πάνω, πάνω στο πάσο. Πάνω στο πάσο. Ωραία. Τώρα τι θα παίξουμε. Πώ θα τα τζογάρουμε, του λέω. Σου κάνει έτσι. Δεν ξέρει. Ε... Σου κάνει μια κίνηση με σχέση, δεν, δεν ξέρει. Ας πούμε. Ωραία. Του λέω, θε να παίξουμε πέτρα μόλι που χαρτί και ο οποίο νικήσει να πάρει τη μάρκα. <laughs> Στα ένα. Σου κάνει. <laughs> με το όχι. χέρι, όχι. όχι. Και ότι. Σου κάνει σαν να θέλει. Θέλει ρευστό. Βγάζω τα λεφτά μου που έχω στην τσέπη μου και τα κουμπάω όλα επιδεικτικά πάνω στο πάσο. Δε... Μπροστά από τη μάρκα. Ε, φαίνεται λίγο απογοητευμένο αυτό, σου κάνει. <laughs> ότι περίμενα να έχω πιο πολλά. Σαν να μην τα θέλει αυτά. Σαν δηλαδή. να μην τα θέλει. Βγάζω το τυχερό μου φυλακτό και το κουμπάω για αυτό πανώ εκεί και παίρνω τα λεφτά και κουμπάω το φυλακτό μου εκεί. Το κοιτάει αυτό και κουκαλώνει. Φαίνεται να είναι κοκάλω. ε. Το παίρνει. Και κάνει, βγάζει, βάζει το χέρι του στην τσέπη και σου δίνει τρει κόκκινε μάρκε. Παίρνει. Α, και μου δίνει. Τρει κόκκινε μάρκε, ε. Ωραία. Πλέον λοιπόν έχω τρει κόκκινε μάρκε. Το φυλακτό μου το πήρε όμω αυτό. Ε. Πήρε, ναι. Δεν το έχω πια πάνω μου. Mm. δεν μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα να χάσω το φυλακτό μου. Άρα ουσιαστικά δεν τζογάραμε. Κάναμε ανταλλαγή τώρα. Είναι σαν δηλαδή το. Το cast που είχαμε τώρα δεν είναι το cast το πραγματικό. Είναι σαν να αντάλλαξα το φυλακτό μου για να πάρω μάρκε για να έχω να ουσιαστικά, παίξω. Ουσιαστικά από την αντίδρασή του σου φάνηκε σαν αυτό να μην ήξερε καν τι είναι αυτό. Δηλαδή, σαν να μην το ήθελε καθόλου. Τα λεφτά. Τα λεφτά, Τα λεφτά δεν τον ενδιαφέρανε. Δεν καθόλου. τον καθόλου, όχι. Ε... Από τι κινήσει δηλαδή, του σώματο. Που δεν έχει, που έκανε. Ναι, φάνηκε ναι, ναι. ότι ναι, δεν έκανε κάτι. Ωραία, πλέον έχω λοιπόν τρει μάρκε που μπορώ να τι χρησιμοποιήσω να παίξω σε κάτι, φαντάζομαι. Πριν γίνει αυτό, εγώ θα φύγω από τον μπαρ. Mm -hmm. Τον χαιρετάω αυτόν, του λέω τα λέμε εξωγό σε λίγο, τα λοιπά. Και θέλω να πάω εκεί, πού είναι η πόρτα που λέει Κάσιερ. Mm -hmm. Και θέλω να δω, είναι κλειστή, είναι κλειδωμένη. Ότι που περνάει λοιπόν από την πόρτα εκεί, ναι. Ακούσε ένα κακ στα αριστερά σου ναι. και βλέπει την πόρτα του Κάσιερ να έχει ανοίξει λίγο. Α, έχει ανοίξει mm -hmm. λίγο πάω στην πόρτα του Κάσιερ και την ανοίγω ορθά νύχτα με θάρρο. Χωρί να την Ανοίγει την πόρτα ορθά Μπαίνει μέσα. Ναι. Μπαίνει. Μπαίνω. Μπαίνει μέσα και μου μπαίνει μέσα η πόρτα κλείνει πίσω σου. Μπαπ, πολύ δυνατά. Τι μάρκε έχω μαζί μου. Τι έχει εννοεί μάρκε ναι. πάντα μαζί σου. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα χώρο ο οποίο έχει παντού βιβλία. Δεξιά και αριστερά. Ναι. Σαν παλιά βιβλία. Βιβλιοθήκε δηλαδή. Ευθεία σου έχει ένα μικρό γραφείο που κάθεται ένα παρόμοιο τύπο με τον προηγούμενο. Άρα είναι πάλι ένα τύπο με smoking που. Ο οποίο κάθεται με, το, με τον αγκώνα του πάνω και βαράει το πόδι του. Από κάτω, ξέρει, ρυθμικά. Κάθεται σε τραπέζι Ναι, πρέπει ναι, ναι κάθεται σε τραπέζι και πίσω του έχει πάρα, πάρα πολλέ μάρκε. Μέχρι το ταβάνι φτάνουν οι μάρκε. Είναι πάρα, 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 πάρα Και κάνω ό,τι θε. Ωραία, πάω προ τον τύπο. Καταρχά, με μια Όπω μπαίνω μέσα, η βιβλιοθήκη είναι αριστερά μου, δεξιά μου, πίσω από το. Η βιβλιοθήκη είναι δεξιά και αριστερά, είναι πολύ μικρό το δωμάτιο. Ευθεία λοιπόν είναι ένα mm -hmm. Αυτός Αυτό ο τύπο πάλι με το smoking και τα γάτια τα άσπρα. Αλλά ανάμεσα στο smoking και τα γάτια δεν βλέπει κάτι, είναι κενό. Είναι κενό. του είναι κενό. Ωραία. Ε, Αυτό από πίσω του έχει τι μάρκε στιβαγμένε ή είναι πάνω στο τραπέζι. Βαγμένες, να το πίσω του πάρα πολλέ μάρκε. Ωραία. Το τραπέζι αυτό είναι playable. Το τραπέζι αυτό, πα να το κοιτάξει. Θέλω να πάω να δω τι έχει πάνω το τραπέζι. Πα να πάνω στο τραπέζι και έχει ένα χαρτί πάνω στο τραπέζι που αυτό με τον πα κοντά στο σπρώχνει. Α, ναι. Με το χέρι του. Τη γράφει το εξή το τραπέζι αυτό. Μία κόκκινη μάρκα ίσον 12 μπλε. Ωραία. Και μία μπλε μάρκα ναι. κάνει τέσσερι κίτρινε. Επίση αυτό. Αφού το κάνει αυτό, μετά συνεχίζει να κάθεται έτσι και να σε αγνοεί. Ωραία, θέλω να του δώσω τη μία κόκκινη μου μάρκα και να μου την αλλάξει σε 11 μπλε και 4 κίτρινε. Μπορώ να το κάνω αυτό. Πάσα λοιπόν, του ζητά μια ανταλλαγή, πώ ζήτησε. Ωραία, Το δίνω, λοιπόν, είπαμε ότι μία κόκκινη μάρκα ισοδυναμεί με 12 μπλε. Mm -hmm. Σωστά. Αλλά η μία μπλε ισοδυναμεί με 4 κίτρινε. Mm -hmm. Συνεπώ εγώ θέλω να του δώσω μία κόκκινη μάρκα και αντί να μου δώσει 12 μπλε, να μου δώσει 11 μπλε και την μία μπλε που μου περισσεύει να την κάνω 4 κίτρινε. Αυτό δεν, δεν δέχεται. Και σου δίνει πίσω τη μάρκα. Με το αριστερό χέρι. Μάλιστα. Και θέλω να παρατηρήσει κάτι. Όπω λοιπόν κάνει αυτή την κίνηση με το χέρι του αριστερή, βλέπει ότι φοράει ένα ρολόι. Αφοράει ένα ρολόι. Τι ώρα είναι. Θέλω και παρατηρήσει λοιπόν από το, αυτό το ρολόι mm -hmm. ότι είναι κολλημένο. Και ότι δεν δουλεύει. Δηλαδή οι ώρε είναι κολλημένε. Ε, δεν έχει σημασία τι ώρα είναι. Έχι απλά. Σημασία, θα σου πω Α, το μεγα... Ο κοντό χοντρό δείκτη. Ναι που είναι οι ώρες, ναι. είναι δύο. Η ώρα των λεπτών, δηλαδή ο μεγάλος δείκτης, είναι στο 10. Και ο, ο, τα δευτερόλεπτα, ναι. δηλαδή ο δείκτης που είναι με το... Ε, που έχει κολλήσει και, και πάει πίσω-προς, πίσω-προς, παίζει πίσω προς, εκεί στο 8 περίπου. Οκτώ. 8. Ναι. More or less. Ωραία. Εμένα τώρα λοιπόν αυτό κάτι μου λέει ότι εγώ θα πρέπει να καταλήξω με το σωστό αριθμό μαρκών. Δηλαδή, ότι πρέπει να έχω Α πούμε ότι θα έχω δύο κόκκινε. Okay. Mm -hmm. Άρα μετά μπορώ να έχω Δέκα μπλε και μετά να έχω Οκτώ κίτρινε. Συνεπώ, πηγαίνω στο μάγκα και του λέω: Έχω αυτέ εδώ τι μάρκε, τι δύο τι κόκκινε κρατάω γιατί θέλω να παίξω με αυτέ. Ξέρω εγώ, του λέω: δεν του, okay. του δίνω λοιπόν μία κόκκινη μάρκα Συστά. και του λέω: Θέλω την κόκκινη μάρκα να μου την κάνει 10 μπλε και οκτώ κίτρινε. Πράγματι, πέντε παίρνει αυτό στο Μια πολύ αποτομική κίνηση. Πάει πίσω στο τεράστιο πάιλ, και βγάζει. Ωραία, σου ποιος... δίνει αυτέ τι μάρκε. Μία, δύο, μισό λεπτό και πόσε κίτρινε έχω. Έχει δύο κόκκινε, δέκα μπλε και οκτώ κίτρινε. Μήπω σωστά τι δεν ξέρω. Έχω οκτώ κίτρινε. Σωστά. Δύο κόκκινε mm -hmm. και πόσε, δέκα μπλε. Mm -hmm. Πάρα πολύ ωραία. Άρα αισθάνομαι τώρα ότι έχω τι σωστέ μάρκε για να παίξω το παιχνίδι μου, το οποίο δεν ξέρω τι θα είναι. Του λέω, του κάνω ένα νόημα, είμαστε εντάξει, ή του κάνω κάπω ξέρει. Thumbs up. Αυτός ας. τώρα δεν ασχολείται πάρα πια μαζί σου, κάθεται και. Τι τον νοιάζει αυτό, Κοιτάει να... το ρολόι του. Κοιτάει το ρολόι το κολλημένο, ε. Βαράει το πόδι, το... νευρικά στο πάτωμα, δεν ασχολείται πια μαζί σου καθόλου. Ε, η πόρτα έχει ανοίξει. Η πόρτα βλέπει όπω γυρνά ότι έχει ψηλοανοίξει πάλι. Έχει ψηλοανοίξει η πόρτα. Ε, θέλω να δοκιμάσω να φύγω ξανά από την πόρτα, να ξαναβρεθώ εκεί που είναι τα παιχνίδια. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα του Κάσιερ, mm -hmm. Βγαίνει έξω πάλι στο λόμπι του καζίνο. Ωραία. Και η πόρτα πάλι κλείνει πίσω σου. Πα! Πολύ δυνατά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα mm -hmm. εκεί που είναι το μηχάνημα. Το πρώτο μηχάνημα που συνάντησα, που έλεγε ότι θέλει μια κίτρινη για να δουλέψει, μια mm -hmm. κίτρινη μάρκα. Πάω λοιπόν εκεί και βγάζω τη μία από τις οκτώ κίτρινες mm -hmm. μου μάρκες και την κουμπώνω στο, στην υποδοχή που βάζει κερμάτα για αυτό το μηχάνημα. Οκ. Okay. Τη βάζεις μέσα και με το που την... μπαίνει μέσα το μηχάνημα αυτό φαίνεται να ζωντανεύει και ξαφνικά μπορεί να δει πάνω στου κυλίνδρους που, που είναι κοκολωμένοι αυτή τη στιγμή ε, τρία... Τρία σύμβολα. Τρία τα πολλόχαρτα για την ακρίβεια. Βλέπει το δύο κούπα, το 8 κούπα και το άσο καρό. Ωραία. Ε, εμένα τώρα μου δημιουργεί Τη εξή εντύπωση. Έχω αυτή τη στιγμή τρία σύμβολα. Μήπω με αυτά τα σύμβολα, αν πάω στο πρώτο τραπέζι που είδαμε, <συμβολα> το οποίο έχουμε παίξει πόκερ, αν τα βάλω στη σωστή σειρά, πρέπει να δημιουργήσω το συνδυασμό με τον οποίο νικάει ο δεξιά παίχτη, ο οποίο έχει δύο κοινέ κάρτε. Και χάνει αυτό ο κύριο που έχει τον Άσο Κούπα. Οπότε πάω εγώ στο πρώτο τραπέζι. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτό το τραπέζι είναι πόκερ και mm. έχει ανοίξει κάτω 7 καρδούλα, 5 καρδούλα, ή 7 κούπα τέλο πάντων, 5 κούπα. Άσο μπαστούνι, 4 μπαστούνι, Τζέι καρδούλα. Πολύ σωστά. Και στον ένα παίχτη, ο οποίο από ό,τι φαίνεται χάνει γιατί έχει χ από πάνω, του έχει ανοίξει Άσο Κούπα. Mm. Πολύ καλό φίλο. Αν λοιπόν αυτού του παίχτη του μοιράσουμε το 2 καρδούλα, αποκλείεται να χάσει. Αν του μοιράσουμε το 8 καρδούλα, αποκλείεται να χάσει γιατί θα κάνει χρώμα. Συνεπώ θα του μοιράσουμε τον άσο καρό. Mm -hmm. Και θα μοιράσουμε στον άλλον παίχτη δίπλα το 2 καρδούλα και το 8 καρδούλα για να νικήσει. Του τι σου μέχρι στιγμή. Ωραία. Τα βάζω λοιπόν, παίρνω. Α, συγγνώμη, έχω χαρτιά κάπου. Όχι. Δεν έχω. Άρα αυτό είναι μια σκέψη που την κρατάω, αλλά την έχω στο μυαλό μου. Δεν έχω κάποια χαρτιά να μοιράσω πάνω. Δεν έχει νόημα να δοκιμάσω ένα ποντάρω Δηλαδή να πάω εκεί που έχει το τίκ να πω ότι θα βάλω μια κόκκινη μάρκα. Δεν θα συμβεί. Πώ να δοκιμάσει. Ωραία, παίρνω α πούμε μια κόκκινη μάρκα mm -hmm. και τη βάζω εκεί που είναι το τίκ. Οκ. Okay. Συμβαίνει κάτι. Μένει εκεί η μάρκα πάνω στο τραπέζι είναι το πονταρισμά σου ουσιαστικά αυτό. Νομή... Να δώσω ένα χίνητ. Να ναι. Σου είπα ότι δεν είναι οθόνη αυτό που ήταν πριν που γυρνούσε ο κυλίνδρο. Ότι ήταν πραγματικοί κυλίνδροι που γυρνούσαν. Mm. Μπορεί να πα να του κοιτάξει λίγο καλύτερα. Ναι, θέλω να πάω να του κοιτάξω καλύτερα του κυλίνδρου. Ε Άρα θα έλεγε κανεί ότι μπορώ να είναι απτό, δηλαδή μπορώ να δοκιμάσω. Θε να, το... να, ψα... να, να, να... λίγο το. και του κυλίνδρου. Ναι, θέλω να ψαχουλέψει λίγο του κυλίνδρου. Λοιπόν, λοιπόν του κυλίνδρου με το χοδάκτυλό σου, βλέπει ότι αυτό η κάρτα σαν να είναι λίγο τρισδιάστατη, παιδί μου. Σαν να μπορεί να την πιάσει, σαν να νιώθει ότι είναι σαν αυτοκόλλητο πάνω στον κυλίνδρο. Μπορώ να δοκιμάσω, δηλαδή να ξεκολλήσω πάνω από τον κυλίνδρο. Βέβαια. Ξεκολλά λοιπόν την κάρτα και μένει Αφού έζε το τι κάρτε στα χέρια σου. Αμάν. Oh, και. Yeah. 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 Έχουμε εδώ. Και σου φέρει και ωραίε κάρτε. Ε? Πολύ ωραίε. <laughs> για όποιον βλέπει <laughs> το podcast. Πάμε και βάζουμε λοιπόν τον Άσο Καρό δίπλα στον Άσο Κούπα. Και βάζουμε δίπλα το 2 και το 8 ε, Κούπα. Mm -hmm. Σημαίνει κάτι. Δεν πρέπει... Να ποντάρεις yeah. Θα πάω να βάλω λοιπόν στον νικητή Τι να βάλω τώρα ξέρω εγώ Θα πάω να βάλω Τις ε, δύο κόκκινες μάρκες που έχω Τις βάζεις λοιπόν πάνω στον ποντάρισμα του νικητή Και στο άλλο Και στο άλλο θα βάλω Μία κίτρινη Με το που ακουμπάς λοιπόν την κίτρινη μάρκα Στο πεδίο που είναι για τον Χαμένο, το χαμένο Την κίτρινη με αυτή μάρκα τη μία κάνει κρακ και ανοίγει αυτό το ξυλαράκι που είχε πίσω, το, το κουτάκι το ξύλινο που είχε πίσω. Ωραία. Κάτω έχει ουσιαστικά τρει τρεις κούπες. Ωραία. Έχει έναν άσο, οπότε ο αριστερά ο παίκτη είχε ένα, ένα, ζευγάρι άσους. Ναι. Εσύ του δίνεις ουσιαστικά άλλο έναν άσο και πλέον και έχει κάνει τρεις, άσους. τρεις, άσους. Και στον δεξιά έδωσε δύο κούπε που κάνει χρώμα. Σωστά. Το χρώμα λοιπόν στο πόκερ νικάει την τριπλέτα. Ωραία. Οπότε δεξιά νικάει τον αριστερά. Οπότε γι' αυτό έλυσε αυτό το γρίφο. Αν είχε κάτω άλλο ένα σύμβολο και είχε full house, δηλαδή είχε τρία θα τα χάνε. Τι τις, ε, τις μάρκε τι μπορώ να τι ξαναπάρω. Παρατηρήσει λοιπόν κάτι στο τραπέζι σου. Ναι. Ότι όλε οι μάρκε που έχει παίξει είναι όλε στο κέντρο του τραπεζιού και μπορεί να τι ξαναπάρει. Μπορώ να τι ξαναπάρω. Mm -hmm. Α, είναι όλε, ακόμα και του χαμένου. Ωραία, πάω και τα παίρνω λοιπόν. Ξαναπαίρνω εγώ τι μάρκε να τι έχω. Θέλω να δω λοιπόν στο κουτί που άνοιξε, τι έχει μέσα. Ανοίγει. Πάτε λοιπόν κοντά στο κουτί να δει τι έχει και παρατηρήστε ότι έχει τέσσερα μικρά κυβάκια κόκκινα. Τέσσερα μικρά κυβάκια κόκκινα. Μικρά κυβάκια, κόκκινα. Ναι, τετραγωνάκια έτσι. κυβάκια, κυβάκια αλλά δεν έχουν τίποτα πάνω. Δεν έχουν τίποτα. Απλά είναι, δεν, δεν είναι ζάρια πάνω. δηλαδή, δεν έχουν πάνω κάτι. Θέλω να τα παρατηρήσω. Πολύ κοντά. Μοιάσου, μοιάζει με ζάρι, ναι. αλλά δεν έχει κάτι πάνω, δεν γράφει τίποτα. Άρα είναι τέσσερα κόκκινα ναι. και τα τέσσερα κυβάκια. Πάμε, παίρνω τα κυβάκια και πηγαίνω στο τραπέζι που ήταν το τετράγωνο δεξιά που mm -hmm. είχε υπερψωμένε τι άκρε. Και τα πετάω μέσα τα κυβάκια. Με το που πετά λοιπόν τα κυβάκια μέσα, με το που σκάνε κάτω και, και κυλάνε, κυλάνε. βλέπει ότι εμφανίζονται πάνω τέσσερι αριθμοί. Ποια αριθμοί? 2, 5, 6, 3. Πάρα πολύ ωραία. Μπορώ τώρα να γυρίσω λοιπόν πίσω στην τουαλέτα. Μπορεί να δοκιμάσει. Θέλω να δοκιμάσω να γυρίσω πίσω στην τουαλετα mm -hmm. Πας Πα λοιπόν πάλι. Στην ανάβεις. Στην είσοδο πάλι την αναπτύξη. Τα φώτα ακόμα δεν έχουν ανάψει. Σωστά, ανάβω τον αναπτύρα μου γιατί είμαι στο διάδρομο. Έχει λίγο ξενερώσει που θα ξαναπά σε αυτό το σκοτεινό μέρο. τι να κάνει, πρέπει τι... να βγει από εκεί πέρα. Γιατί έχει πάθει σοκ. Μπορεί Σ... πολλά πράγματα σήμερα. Σωστά. Ανοίγει λοιπόν την πα και τι κάνει στην τουαλέτα. Πάω στην τουαλετα mm -hmm. Ε, μπαίνω στην τουαλέτα μέσα <κυρίζει> και θέλω να πάω στο κουτί πρώτων βοηθειών και να βάλω στο τετραψήφιο στο τετραψήφιο το 2563 Πας λοιπόν πολύ ζωγοζόριζο να δεις τι βάζεις γιατί δεν βλέπεις τον χρηστό σου κλάσικα και έμπρομ έτσι <χαι> <χαι> και καταβάζεις Ωραία. το κωδικό στο λουκέτο πραγματικά αυτό ανοίγει και ανοίγεις το κουτί πρώτων βοηθειών Ωραία, τι έχει μέσα το κουτί πρώτων βοηθειών Το κουτί πρώτων βοηθειών έχει μέσα μόνο αυτά τα πράγματα Α, μόνο αυτά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το κουτί πρώτων βοηθειών, λοιπόν, έχει μέσα κάρτε. Να τι δείξω κιόλα και στην κάμερα. Για του φίλου που βλέπουν. Τραπουλόχαρτα, ναι. Φίλες. Ναι, έχουν μέσα μόνο τραπουλόχαρτα και έχουν αυτά εδώ πέρα. Έχει νόημα να πω και ποια είναι. Θα βοηθήσει. Ε, τα, ε, θα τα πω ναι, εγώ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα βαλέ, λοιπόν, ο οποίο είναι μπαστούνι. Έχουμε ένα πέντε σπαθί. Έχουμε ένα οκτώ καρό. Ένα εννιά σπαθί. Ένα έξι μπαστούνι. Ένα πέντε μπαστούνι και ένα δέκα μπαστούνι. Πολύ μπαστούνι έχουμε εδώ πέρα. Επειδή δεν έχει το. Οκ, λοιπόν. Αυτά λοιπόν τα φύλλα φαντάζομαι ότι θα με βοηθήσουν στα υπόλοιπα παιχνίδια, αν μη τι άλλο. Mm -hmm. ε, να ρωτήσω κάτι. Στον κουλοχέρι πλέον που τα πήρα αυτά, έχουν μείνει κενά αυτά, από αυτά Φωστά, τα τρία. Πωστά, σωστά. Δεν δείχνει τίποτα, τίποτα. άλλο ο γκουλοχέρι. Ωραία. Πάμε λοιπόν λίγο. Να δούμε το τραπέζι με τον Jack, Στο οποίο έχει μοιραστεί. Ένα... Θέλει να δει πάλι την εικόνα να σε βοηθήσει. Ναι, Θυμάμαι αυτό. Ωραία. Παίζουν τρει έχει μοιραστεί άσο μπαστούνι μόνο και ξέρουμε ότι ο κύριο αριστερά χάνει. Ο, στη μέση έχει μια παύλα, οπότε υποθέτω ότι είναι ισοπαλία και ο δεξιά νικάει. Για να νικάει ο δεξιά σημαίνει ότι δεν έκανε blackjack μάνα το καζίνο. Συνεπώ, παρόλο που έχει τραβήξει άσο, αποκλείται να έχει τραβήξει 10 η βαλέ. Άρα τα αποκλείουμε αυτά. Άρα θα υποθέσω ότι 10 βαλέ τράβηξε ο κύριο στα δεξιά. Οπότε εγώ θα βάλω το 10 μπαστούνι για το βαλέ μπαστούνι στον κύριο δεξιά που νικάει, mm -hmm. που έχει το τικ. Ε, ωραία. Θα βάλω προκαταβολικά στον κύριο που νικάει, α πούμε, θα βάλω μια κόκκινη. Στο μεσαίο που πουσάρει θα βάλω μια μπλε. Και στον αριστερά που χάνει θα βάλω μια κίτρινη μάρκα Απλά για να υπάρχει ποντάρισμα στο τραπέζι. Οκ. Okay. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Βάζω. Στον πρώτο κύριο που χάνει, το 5 μπαστούνι και το 5 σπαθί. Mm -hmm. Άρα αυτός έχει κάνει 10, έχει χαμηλά σίγουρα. Βάζω στον τέρμα δεξιά που νικάει το 10 μπαστούνι και το J μπαστούνι. Άρα βάζω στη μάνα που έχει το άσο μπαστούνι δίπλα να τραβήξει και το 6 μπαστούνι, άρα να κάνει 17. Και βάζω στον μεσαίο κύριο το 9 σπαθί και το 8 καρό. Ε, για να κάνει και αυτό 17 και να πάει σοπαλία. Αυτή είναι μια λύση που εγώ δεν είχα κάνει σπίτι μου. <laughs> Αλήθεια. <laughs> Πολύ σωστά το σκέφτηκε λοιπόν. Επομένω, το αριστερά αριστερά ζευγάρι έχασε γιατί είχε 10 σύνολο. Το μεσαίο ζευγάρι ήρθε σοπαλία. γιατί είχε. Τι έβαλε. 17. 11, 9 9 8. 8. Και το δεξί ζευγάρι νίκησε γιατί είχε 20, ενώ η μάνα είχε άσου και 6, είχε 17. 17, σωστά. Επομένω λοιπόν με το που γίνεται αυτό και βάζει τα αποτέλεσματα και βάλει τι κάρτε σε εσέσει. Ανοίγει και το κουτάκι του τρίτου. Ωραία. Οι μάρκε σου ξανά εμφανίζονται στο κέντρο. κέντρο, αλλά αυτή τη φορά έχει μία παραπάνω κόκκινη και μία λιγότερη κίτρινη. Α, οκ. Άρα. Και φέρνω μία κίτρινη. Παίρνω άλλη μία κόκκινη και χάνω μία κίτρινη γιατί ήταν του χαμένου, ε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μ' αρέσουν πολύ οι πολύ σιγά οι κίτρινε, θα σου πω την αλήθεια. Απλά έχω στην κατοχή μου τρει κόκκινε. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Έξι κίτρινε mm -hmm. και δέκα μπλε συνεχίζω να έχω. Δεν πάθουν τίποτα. Ωραία. Τι έχει λοιπόν μέσα το κουτάκι που ανοίξαμε από το τραπέζι του Blackjack. Το κουτάκι λοιπόν που άνοιξε, βλέπει ότι έχει μέσα ένα μακρουλό πράγμα, σαν μοχλό είναι. Α. <χαίμα> <κοίμα> <σ personne> <τέρου> Παίρνουμε λοιπόν το, το, μοχλό και πηγαίνουμε στο μηχάνημα, στο γκρουπιέρι και μπορώ να το κουμπώσω εκεί. Είναι κάπω, α πούμε, έχει κάποια εσοχή, κάποιο. Κοιτά λοιπόν δεξιά και ότι έχει κάτι σταυρό δεξιά, αποδοχή, α πούμε. Ωραία. Το, 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 το αυτό, το <χω> Βλέπει λοιπόν ότι το μηχάνημα έχει μια αποδοχή δεξιά, η οποία είναι η ίδια με αυτή που, στην άκρη αυτού που βρήκε από το διπλάνο τραπέζι. Επομένω, τι κάνει. Ε, θέλω να κουμπώσω στο μηχάνημα το αυτό το μοχλό που βρήκα. Κουμπώνει λοιπόν. Και, και τραβάω τραβά το κουλοχέρι. Ναι, αλλά γίνεται κάτι γιατί εγώ είχα βάλει πριν μια κίτρινη, τώρα δεν έβαλα δεύτερη. Έχω Ω, να παίξω. Δεν έχει παίξει ήδη. Κουμπώνω, ουμένως... μια... Κουμπώνω μια, κίτρινη. μπορεί να παίξει, δεν έχει να βάλει άλλη. Α, δεν χρειάζεται. Αφού έχει βάλει την κίτρινη σου. Είχα βάλει πριν. παίξει. Σωστά, δεν είχα παίξει, απλά ανοίξανε. Ωραία. Όντω τι κατραβά. Τραβάω. Τι ξεκινάει το κουλοχέρι και γυρνάνε οι κίλυνδροι. Και Φίλιο. κάθεται. Καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα. Καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα. Βάνε... Αυτό είναι σίγουρα ιστορία ε, ψεύτικη. Ψεύτικη, <laughs> φανταστική ιστορία, παιδιά. και ακούγεται, ξέρει, αυτό το τριν Και ακού κάτι κλακ, να πέφτει κάτω. Κάτι στο τζαμάκι, κάτι, τζαμάκι, ε? κάτι, κάτι τζαμάκι. ναι. Ωραία. Τι έπεσε στο τζαμάκι, βάζω το χεράκι μου Βάζεις μέσα. Βάζει και έστω και πιάνει κάτι περίπου, κάτι κρύο σου μοιάζει, κάτι στρογγυλό. Κάτι κρύο στρογγυλό. Ναι. Oh. Πιάνει λοιπόν και είναι μια ασημένια μικρή ε, μ, μπάλα. Μπίλια λοιπόν. Ένα ε? Η οποία είναι πολύ μικρή φαντάζομαι. Mm. Είναι δηλαδή σαν βόλωσα. Σωστά. Φαντάζομαι. Και είναι κρύο, ε. Τι χρώμα είναι. Ασημένια είναι, είναι, είναι μεταλλική η μπάλα αυτή. Α, είναι μεταλλική. Γι' αυτό είναι κρύο κιόλα. Οκ. Okay. Καλό first spin, θα πω εγώ. Μπήκε bonus κατευθείαν. παίρνω λοιπόν την πηλιά μου και πηγαίνω στο τραπέζι με τη ρουλέτα. Ωραία. Ε, λοιπόν, Έχει την πηλιά σου. Πάρτε κιλά στην πυλιά. Α, την παίρνω για την πυλιά. Πολύ ωραία. Ωραία. Μπορώ να τη βάλω μέσα στη ρουλέτα. Εννοείται. Ωραία. Μπήκε λοιπόν η πηλιά. Θέλω να θα τα ποντάρω όλα. Ό,τι έχω θα τα βάλω πάνω στο τέτοιο. Με... Πάνω στο. Και θα πετάξω Okay. Θα κάνω βουναλάκια τώρα. Θα δεις, okay. ε, να, όσοι παίζετε τζόγο, μην κάνετε αυτό που θα κάνω τώρα. Ή κάντε το, δεν, δεν θέλω καμία ευθύνη. Στο 22, 3 κόκκινε. Όλα στα λεφτά σου κάνω 22. <laughs> θα πάρουμε τι υπόλοιπε 1, 2, 3. <laughs> Πόσε είναι, 7, 1, 2, 3, 6. Και κοίτα να δει τώρα μαγιά που θα κάνω, Γιάννη. Έτσι. 6 mm. κίτρινε θα πάνε στο, στο κόκκινο. Οκ. Okay. <laughs> μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, ό,τι θε κάνει. λοιπόν κίτρινε θα ποντάρουμε στο κόκκινο. Και θα πάρω και όλε τι μπλε μου mm -hmm. στο ζερό. <laughs> 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 Οπότε 10 μπλε στο ζερό. Λοιπόν, για όσου λοιπόν, μα ακούνε μόνο να σας πούμε το εξή: Ότι ο Τάσο έχει βάλει αυτή τη στιγμή όλου τι κόκκινε μάρκε στο 22. Σωστά. Πολύ ωραίο σκέπρο που έπαιξαμε σήμερα. <laughs> όλε τι μπλε μάρκε του ζερό. Σωστά, 10. Και όλε τι κίτρινε στο, στο, κόκκινο. Και έξι κίτρινε στο κόκκινο. Και πάμε να ρίξουμε την πηλιά. το κάτω εσύ. Θα γυρίσουμε λοιπόν <laughs> τη ρουλέτα. Να τη. Και μετά θα γυρίσει και την πιλιά. Και πάμε. Και κάτσε το 33. Μαύρο. Οπότε. <laughs> τα χάσα όλα. <laughs> 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 με το που έχει το 33 και είσαι σε όλε τι μάρκε. Στα σβήνουν όλα μπροστά σου. Ναι. Και αυτό ήταν το. Έχασε. Τελείωσε. Χάσαμε. Ουσιαστικά το κόμμα ήταν το εξή. Ότι αν παρατήρησε ένα χίνι που είχε μέσα στο Escape Room. Ναι. Ότι έλεγε ότι μία κόκκινη είναι 12 μπλε. Ναι. Και μία μπλε είναι 4 κίτρινε. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έπαιξε ήταν η, ζω... η, ζω... η ζωή που, που σου μένει. Αλήθεια. Δηλαδή ουσιαστικά έπαιζε τόσο καιρό. Θα μου αφήσει να πεθάνω. Επι... Επειδή. Ε, αφού έχασε ρευνήσει να κάνω. Έθανα σώσα, αλλά θα μου πολύ η ακρίση. Αφού μπέζε να τα παίξω όλα αρέμα. Οπότε ουσιαστικά εσύ είχε τώρα την ευκαιρία να παίξει για να μεγαλώσει τη ζωή σου. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ότι εσύ, α πούμε, μπορεί να ξεχρέωνε στην πραγματική σου ζωή αν, αν ξυπνούσε με τα πίσω από εκεί που ήσουν. Ναι. Γιατί θα ζούσε για τελείω σκοτώνανε άμα δεν ξεχρέωνε. Ναι. Δηλαδή, αν κερδίσει πολλά λεφτά, ας πούμε, θα ζούσε πάρα πολλά χρόνια ας πούμε, και θα ζούσε ένα μπόμπα. Ωραία. Τώρα που έχασε, πέθανε ουσιαστικά αυτό μέσα στην παλέτα του, 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 του καζίνο. Και ότι επειδή κάνει. εσύ είπε. Αν θυμάσαι στην αρχή του Escape Room, είπα ότι θα κάνω τα πάντα για να ξεχρεώσω. Ουσιαστικά είναι σαν να κάνει ένα πάκτη με το, ξέρει, με κάποιο ας πούμε, δαίμονα, ρε παιδί μου. Α, okay, ότι θα και θα σε βάλεις όλα. Τον κόσμο του αυτό, το καζίνο αυτό του δαίμονα, α πούμε, για να παίξει αυτό το escape room. Καλά τα πήγα. Και τα βάλω όλα και στο τέλος Να γίνει αυτό το μεγάλο φινάλε. Α, και που το ξαναβλέπω, σαν 22 μου μοιάζει. <laughs> Ωραία να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα. Στην περίπτωση που κέρδιζα, τι θα γινόταν, θα μου λέει ότι κέρδισα τόσα χρόνια. Ναι. Και θα, θα, θα σου ξύπνα, θα σου έλεγα ότι ξύπνησε πίσω στην τουαλέτα. Και θα σου πω εγώ τι, έγινε, τι έγινε, μετά τα επόμενα χρόνια που ζούσε. Δηλαδή, έζησε, α πούμε, άλλα 20 χρόνια και μετά πέθανε. Καταλαβαίνω. Άρα τώρα. Άρα τώρα δεν έζησε κανένα χρόνο και να σου πω, πια, να πω την αλήθεια μου. Το περίμενα θα γίνει αυτό. <laughs> και θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα λοιπόν στο τέλο του Escape Room. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται. Μην <laughs> τον <δώμα. laughs> κατρό, έτσι. Αυτό ήταν το δωμάτιο. Ωραίο ήταν το δωμάτιο. βγήκε μικρό, δεν ξέρω. Στενοχωρήθηκα που, Έχω, ας, ναι. που έγινα τέτοιο χάστη. Να πούμε το εξή, ότι περιμένουμε και τι δικέ σα ιστορίε. Δεν χρειάζεται να μα στείλετε ολοκληρωμένη την ιστορία με όλου του γρήφου και όλο το playthrough. Που να στείλετε μια ιδέα, α πούμε, δύο γρήφου, ό,τι σα βολεύει, πούμε, έτσι, να δούμε ναι, 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 τι, ναι. τι, σκέφτεται σκέφτετε κι εσεί, α πούμε. Ισχύει, άμα έχετε σκεφτεί κάποιο γρήφο, α πούμε, που θεωρείτε ότι είναι έτσι ωραίο και ένα κόνσεπτ με ένα γρήφο, α πούμε. Κάτι... Θα το αναπτύξουμε εμεί μετά και θα πούμε πάλι το όνομά σα, μην φοβάστε. <laughs> θα, θα, φτιάξουμε με εδώ πέρα. <laughs> <Φανκο -πόπεδο, laughs> την κηδεία. Ωραία, λοιπόν, να πούμε. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία μου για σήμερα εμένα. Πολύ ωραία ιστορία. Την επόμενη φορά θα μα πει ο Τάσο τη δικιά του. Ευχαριστούμε πολύ την Athens Voice που μα χώστερε το πρώτο επεισόδιο και το δεύτερο τώρα. Έρχονται και άλλα επεισόδια. Γιατί τα επεισόδια θα βγαίνουν κάθε δύο εβδομάδε, θα το πούμε γι' αυτό. Σωστά. Μπορεί το σκέτζουλ είναι κάθε δύο εβδομάδε. Γιατί εντάξει, οι ιστορίε θέλουν δουλίτσα. Το εβδομαδίο δεν βγαίνει, παιδιά, συγγνώμη. <laughs> ε, θα έχουμε και κάποιου καλεσμένου έκπληξη. Ε, Ω ο ε, Δεν, αυτό, ναι. δεν αποκαλύπτουμε ακόμα τίποτα. Θα τα δείτε όλα. Είδατε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτήν την ιστορία όταν παίζεται τζόγο. Για αυτό μου είπε, δεν τζόγο. Να τρώτε τα νου Αυτά από εμά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Πιτ! 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 Εντάξει, τα πω ωραία! Για να δούμε τώρα πώ θα τα. Τι θα μα γεννήσετε. Γιατί δεν μου έδωσε να κάνεις ένα κεστή, Μπορμπαλάκι, Έλα σε μεγαλό! σου βάλω καμπόρμπαλακα.